Καλησπέρα σε όλους τους αεκτζίδες και φίλους του γηπέδου. Πέμπτη σήμερα και ήρθαμε ξανά για μια βόλτα να δούμε τις σημερινές εργασίες. Αρκετή ζέστη. Εξωτερικά δεν βλέπω κάποιες εργασίες, μάλλον ίσως γίνονται εσωτερικά. Ακούγονται κάποιες εργασίες με τροχούς και διάφορα. Εδώ ένας φίλος χθες όντως είχε δίκιο που μου είπε ότι σε αυτό το κενό θα μπει το λογότυπο του χορηγού του γηπέδου, δηλαδή ο Παπ Αρένα. Και νομίζω ότι δικέφαλος και τα γράμματα ΑΕΚ θα μπουν στο γυαλί από κάτω, θα υπάρχει. Αυτή είναι εντύπωση έχω, θα το δούμε βέβαια στο τελικό αποτέλεσμα. Μπήκαμε λίγο στα κρυφά, μας έδωσαν την άδεια εδώ μέχρι την είσοδο της Φιλόνιας εδώ, να δούμε τις εργασίες που γίνονται για τις πλάτες των φαγητών, που έχει μείνει μόνο η βόρεια πλευρά. Στα τις υπόλοιπες πλευρές έχει ολοκληρωθεί. Και έχουμε και τις εργασίες για τις ροήτες. Υπάρχει κίνηση δηλαδή, αλλά και για το VIP εστιατόριο που θα είναι εδώ δεξιά κάτω που βλέπουμε. Εδώ να δείξουμε στην βορειοδυτική πλευρά, στον πυλώνα που έχουν βγάλει τα καλύματα από τα ένταλπον, και έτσι ουσιαστικά έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και εδώ, και σιγά σιγά θα βγάλουν και τις καλωσιές που έχουν απομείνει. Ήρθαμε στη βόρεια πλευρά που βλέπουμε από έξω τη διαφορά, τις εργασίες που κάνουν για την τοποθέτηση των πλατών της Σφεγγίτε. Θυμίζω έχει μείνει μόνο η βόρεια πλευρά, έχουν ολοκληρώσει και την ανατολική και την νότια και την δυτική πλευρά. Τώρα αυτά τα κενά θα βάλουν τους δικέφαλους, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν και αν θα τα βάλουν τελικά, θα το δούμε στην πορεία. Προχωράμε στην ανατολική πλευρά, όπου βλέπουμε τι βουλτόζα στο βάθος αλλάζουν, νομίζω το βάζουν χούφτα από σφυρί για να βγάλει τα χώματα. Και εδώ το τυχάκι που σκυροδετούσαν προχθές, και σιγά σιγά φτιάχνουν, καλουπώνουν εδώ τα σίδερα για άλλο ένα τυχάκι, δεν ξέρω, μήπως είναι και αυτό ένα είδος ζαρντινιέρας, όπως έχουν κάνει στην άλλη πλευρά της υπογειοποίησης στην Φοκόν. Λογικά θα βάλουν κάποια φυτάκια εδώ. Και εδώ πέρα το κενό αυτό εδώ που το έχουν σιδερώσει και τώρα θα αρχίσουν να τοποθετούν τα καλώπια. Αργότερα βέβαια θα γεμίσει με χώμα ανάμεσα στα χώματα εδώ πέρα του άλλου, στο πουναλάκι εδώ που βρίσκομαι κιόλας με το τυχάκι, όπως έχουν κάνει και στην νότια πλευρά, εδώ πιο νότια. Hola.
Προχωράνε οι εργασίες τώρα. Πότε θα είναι έτοιμη η υπογειοποίηση δεν ξέρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς. Αν αυξήσουν τα συνεργεία και τρέξουν λίγο οι διαδικασίες, ίσως προλάβουμε μέσα στο φθινόπωρο. Αλλιώς λίγο αργότερα. Βέβαια δεν θα είναι έτοιμο ακόμα το γήπεδο, οπότε δεν μας απασχολεί. Σίγουρα θα είναι πάντως έτοιμο πριν το γήπεδο. Ήρθαμε και λίγο πιο νότια. Εργασίες δεν βλέπω. Που έτσι όπως κάνανε και προχθές. Ίσως έχουν αδειάσει όλο τον χώρο κάτω την υπογειοποίηση από σκάλωσες και καλούπια ή τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο και τα υπόλοιπα θα τα βγάλουν από το τέλος της υπογειοποίησης. Εργασίες ακούω και στον τρίτο όροφο εδώ πέρα στην ανατολική πλευρά με φλόγιστρο, πρέπει να τοποθετούν ασφαλτό πάνω για μόνωση. Μόνωση έχει τοποθετηθεί και στους χαμηλότερους ρόχους, στους διαδρόμους δηλαδή έξω από τις σουίτες, αλλά και στις σουίτες. Βέβαια στις σουίτες μπορεί να τοποθετηθεί και πιδαπέδιο πλακάκι. Θα το δούμε αυτό στο μέλλον. Προς το πάνω δεν έχουν βάλει κάτι. Πάμε σιγά σιγά και προς τα πάνω. Βλέπω κίνηση έξω από την προεδρική σουίτα. Ακριβώς δεν ξέρω τι κάνουνε. Αυτά λοιπόν από την ανατολική πλευρά και γενικότερα από τις εργασίες στο γήπεδο και στην υπογειοποίηση. Μην ξεχνάμε να αγοράσουμε το ηλεκτρονικό εισιτήριο για τους τελικούς του handball. Θα παραθέσω link κάτω από αυτό το βιντεάκι για να μπορέσει ο καθένας να αγοράσει το δικό του εισιτήριο. Είπαμε είναι στα 5, στα 10 και στα 50 ευρώ. Πιστεύω όλοι μπορούμε να δώσουμε όσο μας παίρνει. Όπως και για την, και για την κάρτα φιλάθλου. Την οποία πολύ σωστά είπε ένας φίλος χθες, μπορούμε να την προμηθευτούμε και από το public και από το γερμανό. Εκτός από το site της ίδια της ερασιτεχνικής. Πάμε λοιπόν να ενισχύσουμε και την ερασιτεχνική μας και το handball και καλή τους επιτυχία και μεθαύριο. Αυτά λοιπόν, ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.